Άλλη μια πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Εμίλιο Λιάτσο σε μια συνέντευξη που μου έδωσε. Να σας θυμίσω ότι ο Εμίλιος Λιάτσος ήταν, εκτός από όλα τα άλλα, και Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης στην ΕΡΤ εκείνες τις ημέρες τις τραγικές που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Α, δηλαδή, τότε ήτανε. Ναι. Επί του Εμίλιου Λιάτσου έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Μας αποκαλύπτει συνέντευξη για πρώτη φορά παρασκήνιο για εκείνη την περίοδο που δεν το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αλλά φυσικά ο Εμίλιος Λιάτσος, επειδή είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, δεν μπορούσα να μην το ρωτήσω. Θυμάστε στα βραβεία Αρίων την Άννα Βύση και τον Εμίλιο Λιάτσο προπολεμικά με το σκηνικό που είχε γίνει. Ρωτάω τον Εμίλιο Λιάτσο. Ήταν ευδιάθετος πολύ. Ήταν πολύ ευδιάθετος, είχε γονατίσει, φίλησε την Άννα. Θα ακούσουμε τι μας λέει ο Εμίλιος Λιάτσος και επίσης μας αποκαλείται και ποιος διευθυντής προγράμματος του είχε κόψει εκπομπή στο Μέγκα ενώ η εκπομπή του έκανε 70%. 70%. Για να ακούσουμε τον Εμίλιο Λιάτσο. Εμίλια, αρχικά να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σου κάνω συνέντευξη. Πραγματικά μετά από τόσα χρόνια που βρισκόμαστε και πάλι. Έχουμε να βρεθούμε αρκετά χρόνια. Έχουμε βρεθούμε από το 2013 που ήμασταν στην ΕΡΤ. Πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Λοιπόν. Ήσουν πολύ ταλαντούχος τότε. Είχα διαγνώσει ότι έχεις δρόμο μπροστά. Και από την ενημέρωση ξαφνικά σε είδα σε lifestyle εκπομπή. Αλλά το lifestyle είναι μια χαρά στη ζωή μας και εγώ έχω περάσει από lifestyle δελτίο, οπότε μπορούν να γίνουν όλα, να συνδυάζονται. Μπορεί και εγώ κάποια στιγμή να γίνω γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, ας πούμε. Δεν στο εύχομαι αυτό. Όχι. Ήσουν γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης στην ΕΡΤ τη χρονιά που έκλεισε με το τραγικό εκείνο μαύρο. Ναι. Πολλοί σε κατηγόρησαν ότι ήξερες. Λοιπόν, θα σου περιγράψω εκείνη τη μέρα, αγαπητέ Κώστα. Ήταν 4 το απόγευμα, ήμουνα στο γραφείο μου, εργαζόμουν κανονικά. Και λίγα λεπτά μετά τις 4, που είχαμε μία σύσκεψη στο γραφείο, πληροφορήθηκα ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε πάρει την απόφαση να κλείσει την ΕΡΤ. Για να καταλάβεις πόσο ήξερα ότι θα κλείσει η ΕΡΤ. Δεν είχε συμμετάσχει. Δεν είχα κανένα σήμα, κανένα καμπανάκι ότι πάμε να κλείσουμε τη δημόσια τηλεόραση. Θα αποκαλύψω για πρώτη φορά σε σένα ότι γύρω στις 20 μέρες πριν γίνει αυτό το φασιστικό και απαράδεκτο κλείσιμο της ΕΡΤ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον τότε υπουργό και σημερινό επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μου λέει ο Αβραμόπουλος, πήγαινε οπωσδήποτε στο Μαξίμου να δεις το Σαμαρά. Λέω, για ποιο λόγο? Μου λέει, για να στο λέω εγώ, ξέρω τι σου λέω, πρέπει να πάω να δεις το Σαμαρά. Μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, κατάλαβα τι μου λέγε. Προφανώς είχε συζητήσει ο Σαμαράς με τον Αβραμόπουλο στο αεροπλάνο ότι ήταν στις προθέσεις του να κλείσει την ΕΡΤ και ήθελε να με στείλει στο Μαξίμου, μπας και αλλάξω γνώμη στο Σαμαρά. Εγώ δεν πήγα στο Σαμαρά και εκείνο το απόγευμα που έκλεισε η ΕΡΤ, το έμαθα κι εγώ πώς το έμαθες κι εσύ. Υπήρχαν παρεμβάσεις έντονες. Αυτό ήταν καθημερινό φαινόμενο, με την έννοια όχι ακριβώς παρέμβαση, λέμε τη γνώμη μας κτλ. Αλλά εντάξει. Αναφέρθηκες πριν στην Έλλη Στάι. Θυμάμαι και τότε, ας πούμε, υπήρχαν και πολλά δημοσιεύματα που λέγανε ότι οι σχέσεις σας δεν ήταν καλές, όλο αυτό. Μπούρδες. Τι γινόταν μέσα με και την Έλλη? Μπούρδες. Η Έλλη, και ρώτησε έτοιμα, το Μάιο, 1,5 μήνα πριν κλείσει η ΕΡΤ, ήρθε στο γραφείο μου ένα απόγευμα και μου έφερε ένα κουτί σοκολατάκια. Και τα σοκολατάκια, αν θες να με ρωτήσεις γιατί μου τα έφερε, ήταν διότι εγώ, με προσωπική μου παρέμβαση, φροντίδα κτλ., πίεσα και ανανεώθηκε η σύμβασή της. Ξεκίνησα και από τον πρώτο μήνα κατάλαβα ότι αυτό που θα γινόταν με αυτή την εκπομπή ήταν πέρα από κάθε προσδοκία και δική μου. Και αυτή τη στιγμή έχει, Κώστα, η εκπομπή φτάσει να είναι, να κάνει νούμερα όπως κάνουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων υποτίθεται καναλιών. Αναφέρθηκες και στην Παρασκευή 13, το οποίο ήταν το παιδί σου και το αγάπαγες, όπως ξέρω, πάρα πολύ καλά. Το αλλά... οποίο με κατέστρεψε και οικονομικά, βέβαια, διότι όπως και όπως οι περισσότεροι Έλληνες, δεν προείδαμε την κρίση που ερχότανε. Εγώ για κάθε δάνειο που έπαιρνα έβαζα υποθήκη τα σπίτια μου και ήρθε η κατάσταση και χάσαμε και την περιουσία μας που δουλέψαμε τόσα χρόνια και τα σπίτια μας, διότι είχαμε πάρει δάνεια κανονικά και είχαμε βάλει υποθήκη τα σπίτια. Και έτσι χάσαμε και το σπίτι που μέναμε. Είχες χάσει δύο σπίτια τότε? Έχω χάσει δύο σπίτια, ναι. Ένα στην Αθήνα και ένα το εξοχικό. Εσύ με τι είσαι ερωτευμένος τώρα? Εγώ είμαι με τα γκόνια μου ερωτευμένος. Έχω δύο εγγόνια, παρότι είμαι σχετικά νέος, θα έλεγα. Έχω τον Εμίλιο, ο οποίος έχει κλείσει τα δυο του χρόνια και πάει και στον νηπιαγωγείο και μας έχει τρελάνει. Ναι. Και πάει καταπληκτικά. Και έχουμε και τον Αντώνη, το δεύτερο εγγόνι μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 3 μηνών. Αντώνη, θα το πούνε. Θα το πούνε Αντώνη, ναι.
Το ξέρουμε ή όχι? Το ξέρω, το υποθέτω, γιατί τον άλλο πεθερό που λέμε τον λένε Αντώνη. Το πρώτο ήταν Εμίλιος. Εμίλιος το πρώτο, Αντώνης. Λογικά, ότι αποφασίσει ο Βασίλης και η Ελένη, έτσι. Δεν... Σου άρεσε όταν δώσαν το όνομά σου το παιδί? Είσαι δηλαδή από αυτούς που περίμενες να ακούσεις το όνομά σου το Αντώνη? Πάρα πολύ μου άρεσε. Εάν δεν το δίνανε το όνομα, θα είχαμε θέμα. Ναι. Θα γινόταν χαμός. Να πάμε λίγο στα χρόνια του Σταρ. Γιατί με πήραν εμένα στο Σταρ. Αυτό το δελτίο ήθελε ένα σοβαρό πρόσωπο που είχε υπηρετήσει ενημέρωση κανονική. Για να ισορροπεί το προϊόν με τον παρουσιαστή. Και αυτό έγινε και είχε επιτυχία. Όσον αφορά την τηλεθέαση και εμπορική μεγάλη επιτυχία έχει. Αισθάνθηκες άβολα εσύ ποτέ? Εντάξει, υπήρξαν στιγμές που δεν ήταν τη συνήθειά μου ή του στυλ μου ή κτλ. Δεν ήταν. Ορισμένα πρόσωπα, ας πούμε, δεν ήταν πολύ της επιθυμίας μου να τα έχω στα παράθυρα. Αλλά όταν πρέπει να το κάνεις, θα το κάνεις, θα το υπηρετήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επαγγελματίες είμαστε. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι επειδή ήταν και η εποχή των παχαίων αγελάδων, για να τα λέμε όλα, ο κόσμος καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Όταν και οι αμοιβές ήταν πελώριες εκείνη την εποχή σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Εντάξει. Εγώ το 1994 που ήμουν στο Μέγκα, έκανα μία εκπομπή με εκπληκτική επιτυχία. Τη λέγαμε Ειδικός Απεσταλμένος. Η εκπομπή κατέγραφε ποσοστά μυθικά 70%. Με εκπομπές τύπου έπαιρνα τη Ρούλα Κορομιλά και πηγαίναμε στις φυλακές Κορυδαλού. Είχαμε ανοίξει για πρώτη φορά η κάμερα φυλακές ανηλίκων Κορυδαλού και μπήκαμε μέσα. Έκανε 70%. Ξέρεις τι έγινε το 1995? Ο τότε διευθυντής προγράμματος έκοψε την εκπομπή. Και ο ίδιος ο διευθυντής προγράμματος ήρθε και μου είπε: Το 1995, ένα χρόνο μετά, θα κάνεις εκπομπή τα 3/4 με τη Μαρία Χούκλη και τον Παύλο Τσίμα. Και του λέω: ρε εσύ, αυτή η εκπομπή στο δίμηνο θα σταματήσει. Δεν πρόκειται να πάει. Δηλαδή, να κάνω 1/4 εκπομπή εγώ, 1/4 η Μαρία Χούκλη και 1/4 ο Παύλο Τσίμα, είμαστε για τα μπάζα. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει η εκπομπή. Όχι, μου λέει και τα λοιπά. Δεν έπιασε Δεκέμβριο η εκπομπή, κόπηκε. Διότι έκανε νούμερα τη πλάκα. Πήγε να μα παντρέψει ο Καλημέρης τότε και του τρει μαζί σε μια εκπομπή, δεν ξέρω για ποιο λόγο την έκοψε. Αυτό να το πρέπει να το. Τζόνι, πρέπει να το σκεφτείς αυτό. Τι συνέβη τότε. Να μας πει τι έγινε. Πώς ήταν η Ρούλα στις φυλακές μέσα? Καταπληκτική. Η Ρούλα, κοίταξε, στις φυλακές μέσα να σου πω ήταν λίγο αμήχανη. Γιατί δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει και τα λοιπά, τι θα δει. Και άκουγε. Αλλά άκουγε σαν να ήταν μια μητέρα των παιδιών. Εγώ θυμάμαι, ναι, ναι, το περιστατικό με σένα και τη Βύση στα βραβεία Αρίων. Πόσα χρόνια με γυρίζεις πίσω τώρα? Πολλά. Πες μου τώρα, μετά από τόσα χρόνια, τι έγινε εκείνη τη μέρα? Στα προηγούμενα Αρίων, πάντα ψιλοστήναμε μια κατάσταση με την Άννα. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Την τελευταία φορά δεν μας βγήκε καλά. Είπε μια κουβέντα αυτή παραπάνω. Είπα εγώ μια κουβέντα παραπάνω και έγινε αυτό που έγινε. Τι τίποτα, αυτό ήταν. Παιδί μου, εγώ θυμάμαι τότε που γονάτισες μπροστά. Ναι, ναι, πήγαμε να κάνουμε ένα σοου. Αυτό ήταν. Περασμένα ξεχασμένα, την αγαπά πολύ. Υπήρχε τίποτα μεταξύ σου και της Άννας Βύσης? Όχι. Σεβασμός και αγάπη. Γιατί μεγάλη. Θυμάμαι και ένα φιλί. Όταν αγαπάς και σέβεσαι μια γυναίκα, δεν τη φιλάς. Σωστό, μα. Καστούκι θα τη ρίξεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν είχες έρθει τότε στην ΕΡΤ, έλεγα πω τώρα ο Μίλιος Λιάτσος ήταν κεντρικός παρουσιαστής στο Σταρ. Αυτά θα είναι ψώνιο, θα είναι αυτό. Απέδειξες τουλάχιστον σε όλους μας ότι δεν ήσουν κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να μην σε καβαλήσει τηλεόραση. Να την έχεις καβαλημένη εσύ τηλεόραση. Διότι αν σε καβαλήσει, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Την έχω καβάλα τηλεόραση από το 89. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Μίλιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλώς στρατιώτης. Εκείνη τη βράβευση της Άννας Βύσης από τον Εμίλιο Λιάτσο, τη θυμάστε εσείς? Ποιος ξεχνιέται αυτή? Εγώ όμως δεν θυμάμαι την προηγούμενη που λέει ότι κάθε χρόνο στείνανε κάτι. Την προηγούμενη χρονιά, από ό,τι μου είπες, είχαν χορέψει. Είχαν απλά χορέψει πάνω στη σκηνή όταν έδωσε το βραβείο. Αυτό δεν το θυμάται κανείς. Θυμούνται όλοι την επόμενη χρονιά που... Γιατί άραγε? Είπα να ανεβάσουν λίγο ένα κλικ, να ανεβάσουν λίγο το θέαμα. Το ανεβάσανε όμως 40 κλικ και έγινε, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που έχει μείνει στον κόσμο. Δεν μπορούσα να με το ρωτήσω, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω συνέντευξη. Θέλω να σου πω, ήταν πολύ ωραία τα πάντα, έκανες όπως πάντα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Σας προτιμούσα, γιατί αν δεν το πω δεν μπορώ.
θα σας ήθελα σε ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή, με ξενερώσατε λίγο που ήσασταν σε αυτό το ψυχρό, υπερφωτισμένο πλατό. Σας ήθελα στο σπίτι του. Συγγνώμη, Ναταλία, που σε ξενερώσαμε. Δεν θα ξαναγίνει, αλλά... Παρακαλώ, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Καταλαβαίνω, απλά είχε μεγάλο φορτό εργασία στο κανάλι και δεν μπορούσε να δώσει άλλο συνέντευξη και έπρεπε να πάω στο κανάλι. Εντάξει. Και εκεί ήθελε και ο Εμίλιος Λιάτσος να κάνει τη συνέντευξη. Όπως και να έχει, τον την αποκάλυψη για την ΕΡΤ. Ναι, αυτό ήταν... Το ότι το είχε πει ο Αβραμόπουλος να πάει στο Σαμαρά 20 μέρες πριν το κλείσιμο, γιατί του έλεγε πήγαινε ρε παιδί μου, πήγαινε, να μπας και το αλλάξει γνώμη, αλλά δεν του είπε το λόγο, δεν πήγε και δεν πήγε φτάσαμε. Και τελικά έφτασε να κλείσει, να πάει στο Μάρκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, γιατί και πραγματικά ο Εμίλιος Λιάτσος είναι ένας άνθρωπος που, απλά το λέω προσωπικά, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά και τότε στην ΕΡΤ του χρωστάω πολλά. Α, έχετε συμπέσει στην ΕΡΤ. Ναι. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος μου έδωσε εκπομπή, μου έδωσε να λέω το δελτίο ειδήσεων το Σαββατοκύριακο. Επί του Εμίλιου Λιάτσου τα έκανα όλα αυτά. Δεν το ήξερα. Ναι. Για δες τι μαθαίνεις. Πάμε να τον ευχαριστούμε και γι' αυτό λοιπόν. Εμένα μου αρέσει ο Κώστα Τσιγρός στη ζωή μας. Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ που είναι ένας νέος παππούς. Και ναι. Το λέει και το χαίρεται. Ειδικά με το πρώτο που έχει και το όνομά του. Είναι... Ξέρεις ότι έχω συνεργαστεί με τον Βασίλη Λιάτσο εγώ στο Μέση στην Καλή Χαρά. Η Μέρη το θυμάται, ήμασταν όλοι μαζί. Μερούλα και ο Περικλής το θυμάται. Ήμασταν, δεν θυμάμαι ποια χρονιά του Μέση στην Καλή Χαρά ήτανε. Αλλά ήτανε ο Λιάτσος, ο Λαγιόπουλος, ο Θέμης, η Σύση. Α, η Έλενα, η Παπα Βασιλείου ήταν, δεν ήταν. Και ο Παύλος. Μπράβο. Και τώρα πετάγεται η Άκυρη και λέει: έχω συνεργαστεί και εγώ με κάποιο Λιάτσο. Από μένα είναι όχι. Ό,τι σκάνει, το σκάνει και εσύ. Σταμάτα. Το παιδάκι μας. Πολύ ωραία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λιάτσο και μια και μπήκαμε σε.